Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Λένα, μόλις 31 ετών. Γεια σου, Βελένα μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ γιατί μας πήρες τηλέφωνο, δεν θα είσαι καλά για να μας πάρεις? Όχι, δεν είμαι και τόσο καλή. Πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εκπομπή και έχω και λίγο τράκ. Μην αγχώνεσαι, δεν σε βλέπουμε, οπότε σε ακούμε. Ωραία. Εγώ είμαι παντρεμένη, έχω μια σχέση εκτός γάμου. Έχω και ένα παιδί 12 μηνών. Θα σας τα πω όμως από την αρχή για να καταλάβετε κι εσείς, γιατί ίσως να σας φανεί περίεργο όλο αυτό. Ναι, βοήθα. Τον άντρα μου εγώ τον γνώριζα από το σχολείο. Τα είχαμε φτιάξει στο Λύκειο, αλλά μετά χαθήκαμε με το πέρασμα του χρόνου. Κάποια στιγμή, πριν περίπου 4 χρόνια, ξανασυναντηθήκαμε και δημιουργήσαμε μια σχέση. Τώρα, ο λόγος όμως που τα είχα στο σχολείο μαζί του ήταν επειδή μου άρεσε ο κολλητός του. Βέβαια, όλο αυτό είναι μια παιδιάστικη αντίδραση που πιστεύω ότι συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, δεν είμαι η μοναδική. Τέλος πάντων, ο άντρας μου με τον κολλητό του είναι φίλοι και κάνουν παρέα μέχρι και σήμερα. Εμένα, όταν ξεκίνησε η σχέση μου με τον άντρα μου, στην αρχή βγαίναμε όλοι μαζί. Αργότερα συγκατοίκησα με τον άντρα μου. Και ένα βράδυ βρήκα την ευκαιρία, την ώρα που μιλούσαμε με το φίλο του για τα παλιά, για το σχολείο κτλ. Και του είπα ότι, ξέρεις κάτι, στο Λύκειο ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Και τότε αυτός έσκυψε και με φίλησε και δημιουργήθηκε μια περίεργη ατμόσφαιρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Εκείνη την ώρα, βέβαια, ο άντρας μου δεν ήταν στο σπίτι, είχε πεταχτεί στο περίπτερο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το θέμα ήταν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το πράγμα, αρχίσαμε να είμαστε μαζί, ξεκίνησε μια παράλληλη σχέση. Βρισκόμασταν συχνά στη δουλειά μου, γιατί εγώ μένω στη δουλειά μου τα απογεύματα και με συναντούσα εκεί. Αλλά εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα το σοβαρό. Κάποια στιγμή, δυστυχώς, είδαμε και δυο ότι αυτή η κατάσταση δεν τράβαγε. Εκείνος ένιωθε έντονα τύψεις απέναντι στο σύζυγό μου, που τα είχε με τη γυναίκα του, με μένα δηλαδή. Και έτσι αποφασίσαμε να χωρίσουμε, να μην βλεπόμαστε. Ελάτε όμως που στο διάστημα που δεν βλεπόμασταν, εγώ έμαθα ότι είμαι έγκυος. Απαπα. Και δεν ξέρω το παιδί αν είναι δικό μου ή του άντρα μου. Υπέροχα. Εκεί είναι το μεγάλο... Δηλαδή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, τι να σας πω. Ο φίλος μου το έμαθε, με ρώτησε και εγώ του είπα ότι όχι, δεν είναι δικό σου το παιδί. Από τότε άρχισε να έρχεται να με πλησιάζει ακόμα περισσότερο, άρχισε να έρχεται πιο πολύ κοντά μου, άρχισε να αλλάζει πάλι η συμπεριφορά του. Καταλαβαίνω ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου, όπως δεν το κρύβω, είμαι κι εγώ. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Πήρα λοιπόν κι εγώ την απόφαση, επειδή δεν μπορούσα να παίζω σε δύο ταμπλό, να χωρίσω από τον σύζυγό μου και να μείνω μαζί του. Του το είπα όπως ήταν φυσικό. Εκείνος είπε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι επειδή δεν με αγαπάει και δεν με θέλει, αλλά δεν μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό στο φίλο του. Λοιπόν, μετά από σκέψη αποφάσισα να του πω ότι, ξέρεις, σου είπα ψέματα την πρώτη φορά που με ρώτησες. Το παιδί είναι δικό σου. Έτσι δεν θα μπορέσει να μου πει τίποτα, θα το δεχτεί και θα μου αφήσει να χωρίσω το σύζυγό μου για να είμαστε μαζί. Έτσι σκέφτομαι. Σε ποιον μοιάζει το παιδί? Πώς? Μικρό ακόμα. Σε ποιον μοιάζει το παιδί? Ένος έτους είναι. Αυτό που είμαι έγκυος, σας λέω τώρα. Α, αυτό που είναι έγκυος από τον κολλητό. Αυτό ναι, αυτό τώρα που σκέφτομαι εγώ και θέλω τη βοήθειά σας. Είναι να μου βρείτε έναν τρόπο να το πω. Αλλά θέλει, από ό,τι διαβάσα από τον τίτλο, να πει στον εραστή της ψέματα ότι είναι δικό του. Εσύ είσαι σίγουρα το παιδί του άντρα σου. Δεν ξέρει ποιανού είναι. Κατερίνα, θέλω να γίνω πιστευτή στο φίλο μου ότι το παιδί είναι δικό του για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και ύστερα δεν θέλω να γίνουν τεστ πατρότητας και τα λοιπά που Λένα, το γιατί είπε ότι πιθανότητα είναι 50-50 και δεν είχα μόνο. Είναι το παιδί, ποιανού είναι? Αυτή τη στιγμή είναι το συζύγου μου προφανώς. Άλλη στιγμή είναι αλουνού. Είναι ανάλογα με την ώρα, είναι 12:34. Τι να σας πω, εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Είναι το οικονομάκουλο το παιδί. Πώς?
Μην λέτε τέτοια μας παίρνει ο Οικονομόπουλος που μας κυνηγάει. Είναι το Οικονομόπουλο που παίζει κάθε 12. Δεν είναι το Οικονομόπουλο, θα το ξέραμε. Όχι, δεν είναι το Οικονομόπουλο. Λένα μου, αστεία το... λέω να περάσει η ώρα. Το παιδί αυτό, αυτή η ψυχούλα, ποια νου είναι, ξέρει. Δεν ξέρει, σου λέει. Δεν ξέρω ποια νου είναι το παιδί. Δεν ξέρω και δεν θέλω να γίνεται πατρότητα. Γιατί έκανε έρωτα παιδιά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δύο λεπτά. Έκανα και με τους δύο. Δεν ξέρω, σα δεν ξέρω το άντρα μου ειδικό του. Περίμενε. Την ίδια περίοδο που πήγαινε με τον άντρα σου και τον εαυτό σου. Ναι, ξέρω, γυναίκες πάνε την ίδια μέρα. Το πρωί με τον ένα, μετά από λίγο με τον άλλο. Αυτό τι γίνεται. Τότε να το κάνουν επάγγελμα, να γίνουν ιερόδουλες. Παιδιά, δεν έχετε ακούσει ιστορίες γυναικών και εδώ που έχουν πάρει που το πρωί πήγαν με τον άντρα και το βράδυ με τον εραστή και δεν ξέρω ποιο είναι το παιδί. Ορίστε, κυρία Μάρου, γιατί μου λέει. Μένουν έκπληκτοι μετά. Πάμε τώρα στη Λένα. Δεν μπορεί να υπολογίσει ποια είναι το παιδί. Έκανε σε έρωτα και με τους δύο. Να σας εξηγήσω. Ναι, για εξηγήστε μας. Τα 27 μου περίπου εγώ τα έφτιαξα με τον άντρα μου και μείναμε ένα χρόνο μαζί. Ναι. Από τα 27 ως τα 30 τα είχα και με το φίλο του. Τέλεια. 1,5 μήνα μετά το χωρίσμα μου από το φίλο του έμαθα για την εγκυμοσύνη μου. Ωραία. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιανού είναι το παιδί και σας λέω, δεν ξέρω πώς να του το πω του φίλου μου έτσι ώστε... Δεν θα σε πιστέψει ό,τι και να του πεις, τέλος. Με γιατί το που θα του πεις είναι δικό σου το... Γιατί σου μιλάω ως άνδρας, δεν σε πιστεύω ούτε εγώ. Και θα έλεγα, ναι, δικό μου το παιδί. Πάμε να κάνουμε ένα DNA και αν είναι δικό μου, έλα κάτσε δίπλα μου. Τι κατάδια είναι αυτή. Ωραία, πες μας λίγο πια αυτή τη κυρία Μάρο, εσείς με συγχωρείτε, ελάτε. Υπάρχει ένας τρόπος και εγώ τον έμαθα από μία πολύ τσακάλη πελάτησά μου που ήταν αυτή, η οποία έκανε το εξής. Ναι. Συνεννοήθηκε με τον οδοντίατρό της. Και όταν πήγε ο άντρας της να φτιάξει τα δόντια του, πήρε μέσω σιελογόνου δειγματοληψίας, ναι, πήρε ναι. Ο οδοντίατρος δείγμα από το δείγμα. Σύζυγο και το παιδί βέβαια εύκολο ήταν αυτό να το ναι. κάνει και είδε ότι το παιδί δεν ήταν του συζύγου. Καλά, αυτό είναι απάτη χωρίς γνώμη. Πάπα, κυρία Μάρα. Αυτό το γιατρό είναι απάτη. Βέβαια, ένας γιατρός δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς ο ασθενής να είναι ενημερός. Σου λέω πώς έκανε αυτή. Ναι, είπε, αυτό... Η πελάτησά σας δουλεύει στην Κατεμπέ. Μερικά εργαστήρια που το έχουν πάρει χαμπάρι. Σας λέω τώρα τι ξέρω. Ναι. Έτσι, κάνουν τεστ από διάφορα. Ρινικές εκκρίσεις, κυλίδες αίματος, σπέρμα, τρίχες. Με τη ρίζα όμως. Με τη ρίζα. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω την κοπέλα και που να υποδεχτώ γραμμή μετά. Για ρωτήστε κυρία Μάρα μου, ναι. Ποιος ναι. είναι ο λόγος, παιδί μου, που σε απέτρεψε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πεις σε αυτόν τον τύπο ότι ήσουν ερωτευμένη μαζί του. Και πήγες και τα έφτιαξες με τον κολλητό του. Ήτανε ο γόης του σχολείου. Καταλάβατε. Και ήταν μάλιστα. Οπότε την εποχή εκείνη δεν μπορούσε, δεν τολμούσε να τον πλησιάσω. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσω. Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί του. Ήταν ο γόης του σχολείου. Ναι, ένας γόης είναι τέρας. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσω. Ο μόνος τρόπος για να τον πλησιάσω ήταν αυτός. Έχουμε γραμμή, κυρία Μαρία, πώς θα τον είναι. Α, η Μαρία, 32 ετών, σαν και σένα είναι. Έλα, Μαρία μου, καλησπέρα, σε ακούμε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνεις. Προσπαθώ να είμαι καλά. Είχα ξαναπάρει κάποια στιγμή στην εκπομπή σας, αν θυμάστε, που ο θείος μου ήταν μπαμπάς μου και με έτσι από ένα ατύχημα. Είσαι η ιστορία της κοπέλας που στα 18 μπήκε στο νοσοκομείο από ένα σοβαρό ατύχημα και τότε χρειάστηκε αίμα και τελικά έπρεπε να το δώσει. Πες τα ρε, ακόμα κάθε φορά που ακούω την ιστορία σου, να τριχιάζω. Που δεν μιλάς ακόμα με τη μητέρα σου και μιλάς μόνο με τον μπαμπά σου, όχι το βιολογικό των άλλων. Το θείο. Ακριβώς. Ναι. Πες μας, έλα, σε θυμάμαι. Από να λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Όποια ναι. κυρία βγει στον αέρα και απαντάει στη σύζυγό τη, ξέρει κατά βάθος ότι δεν έχει δικαιολογία. Αλλά πάντα μας παρουσιάζει μία δικαιολογία. Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Κυρία Μάρα, είσαι το... Δεν ακούγεις καλά. Μίλα κοντά στο τηλέφωνο αργά και καθαρά. Μην απομακρύνεσαι. Μ' ακούτε? Ναι. Τώρα ναι, απλά μην ναι. απομακρύνεις το στόμα σου. Για πες. Ωραία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν μία δικαιολογία, ενώ ταυτόχρονα ξέρουν ότι δεν έχουν καμία δικαιολογία. Αυτό το πράγμα εμένα με συγκλονίζει. Έτσι. Γιατί το έχω ζήσει. Από εκεί και πέρα θέλω να πω στη Λένα. Έχει σκεφτεί αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο που δεν ξέρουμε κανένας μας τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Σταματήστε
όταν έχετε μία οικογένεια και πάρετε την απόφαση σαν ενήλικες να φέρετε στον κόσμο ένα παιδί, σταματήστε να το κάνετε μπαλάκι. Μα δεν θέλω να το κάνω μπαλάκι. Θέλεις να πεις στον εραστή σου... Θέλεις να πεις το παιδιού σου, που δεν ξέρεις. Ναι, θέλεις να πεις στον εραστή σου ότι το παιδί είναι δικό του. Ναι, αυτό θέλει. Μπορεί και να είναι όμως. Μπορεί και να είναι. Ναι, αλλά... Δεν είμαστε μικρά παιδιά, ξέρουμε και από προφυλάξεις. Δηλαδή δεν ξέρουμε να παίρνουμε προφυλάξεις και ξέρουμε πώς να καλύπτουμε τις βρωμιές μας. Λένα. Ορίστε. Κάτι θέλεις να πεις, ακούω. Λέω ότι το παιδί δεν θέλω να γίνει μπαλάκι. Τι θες να γίνει. Έχεις κάνει μπαλάκι. Απλά θέλω να... Παιδί. Θέλω να τον πείσω ότι είναι δικό του, που μπορεί να είναι και δικό του. Δεν γιατί μοιάζει κάποιο παιδί. Δεν είναι ένα σκυλί και να λέμε μπορεί να είναι ράτσα ή να είναι ημίεμο. Τι συζητάμε τώρα, παιδί είναι. Τι δεν μπορεί και μπορεί. Δεν μοιάζει αυτό το παιδί κάπου, ρε παιδί μου. Δεν μικρό έχει είναι, ένα χαρτί. Πόσο είναι τώρα το παιδί. Αφού είναι έγκυος. Έγκυος είναι, σας λέω, 1,5 μήνο. Έγκυος είναι σε αυτό, παιδί μου. Δεν έχει γεννηθεί δεν το παιδί ακόμα. Έχει και ένα 12 μηνών. Δηλαδή τι να κάνω. Δηλαδή, τι να σου πω κάτι. Μερικές φορές σκέφτομαι τι να κάνω έκτρωση, δηλαδή δεν ξέρω. Όχι. Και αυτά πράγματα δεν πρέπει να λέγονται στον αέρα, γι' αυτό δεν θα πω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μέχρι 50. Υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν τέτοια. Μαρία, πες τα Μαρία. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί πολλές τα μπλέχουν με δύο, και είναι φίλοι, γιατί δεν θα πάρει καμία το αεροπλάνο να πάει στον Εύρο να βρει αλουγκόμενο. Στο περιβάλλον μέσα. Είπε ότι ο τύπος αυτός με τον οποίο ήταν ερωτευμένοι στο σχολείο ντρέπεται τον κολλητό του. Αυτό, παιδιά, οι άντρες τρέμουν μήπως ακούσουν από τον κολλητό τους την εξής φράση. «Ρε μπούρδα, με τη δική μου τη γυναίκα πήγες, φίλους εσύ ρε». Ακούστε όμως. Και... Κρατηθείτε και από τις χειρολαβές. Για πείτε, κυρία Μαύρη, γιατί έχω και γραμμές. Ελάτε. Κρατηθείτε, λέω, από τις χειρολαβές, γιατί θα πω κάτι επιστημονικό έρχεται. Και παρακαλώ μην το χλεβάσετε. Όχι. Διότι ισχύει. Ο καθηγητής μου, λοιπόν, που έκανε πολύ χοντρές αλαλήσεις, θα το ανοίγαγε στο σεξ μεταξύ ανδρών. Δηλαδή, η έννοια ασυνείδητη ότι το πέος του ενός φίλου συναντιέται στον κόλπο της γυναίκας με το πέος του άλλου φίλου είναι πολύ ισχυρή στο ανθρώπινο είδος. Αυτό έχω να πω, το κλείνω. Τα ΠΕΙ δεν συναντήθηκαν πάντως. Τα ΠΕΙ εκεί δεν συναντήθηκαν. Λοιπόν, ασυνείδητα σου λέω, συναντιόνται οι δύο κολλητοί φίλοι στον κόλπο μιας γυναίκας. Και τι σημαίνει αυτό που συναντιόνται οι φίλοι στον κόλπο. Μην μείνουμε άλλο στα ΠΕΙ των δύο κολλητών φίλων. Αυτό είναι σημαντικό, θέλω να το ακούσω. Γιατί αυτό δείχνει πολλά. Τι σημαίνει δηλαδή ψυχιατρικά όταν δύο ΠΕΙ. Υπάρχει μία κατηγορία που το λέγαμε έρος και ερώμενος. Οι κολλητές παρέες από την αρχαιότητα. Ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν... Ωραία. Εντάξει, είναι μια ερωτική συνέβρεση δύο αντρών που δεν είναι γκέι. Εντάξει, αλλά μάλιστα. Με κάποιο τρόπο... Ωραία, το θέμα είναι ότι η Λένα θέλει να μιλήσει για ένα παιδί, όχι ποιος είναι γκέι και αν δεν είναι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το παιδί θα πρέπει να γεννηθεί πρώτα. Έχω και την Κωνσταντίνα. Να γίνει το DNA και μετά να αποφασίσουμε. Α, ποιον να μην την έχω κλείσει, τη Μαρία. Έλα, Μαρία, κάτι θέλω να συμπληρώσεις. Όχι, θέλω να πω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν μπορεί να ακουστεί η φωνή μου, τα παιδιά είναι ψυχές. Καμπάνε είναι του, προϊόν έρωτα. Είναι προϊόν αγάπης. Αυτό πρέπει να τους διδάξετε. Σταματήστε να παίζετε με τον κάθε τι, χωρίστε και κάντε τη ζωή σας. Είμαστε κρίμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Είμαστε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι είμαστε... άλλο. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρα μου.